έχουν περάσει σχεδόν 7 μήνες από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Και ποιος είναι ο απολογισμός? Εκατοντάδες οικογένειες ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν. Πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχασαν τη σοδιά και τα ζώα τους δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Εκατοντάδες πολίτες δεν γνωρίζουν αν και πότε θα επιστρέψουν στα χωριά τους. Πολλοί μαθητές αναγκάζονται να πηγαίνουν σε σχολεία μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το οδικό δίκτυο έχει ακόμα εκτεταμένες ζημιές σε αρκετά σημεία του. Ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο υπολειτουργεί και, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, περίπου 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης παραμένουν πλημμυρισμένα. Ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός ακόμα δεν υπάρχει, ενώ τα όποια στοιχειώδη διορθωτικά έργα καθυστερούν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Όπως γνωρίζουμε όλοι, αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, εκτός από το Θεσσαλικό κάμπο, οι πλημμύρες έπληξαν και την πόλη του Βόλου, καθώς υπερχείλησαν όλοι οι χήμαροι που διασχίζουν την πόλη. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπέστη και αυτό ζημιές συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρίτανη. Με αποτέλεσμα, σε κάποιες σχολές του Πανεπιστημίου, το χειμερινό εξάμηνο να ξεκινήσει με καθυστέρηση που έφτασε μέχρι και τον ένα μήνα, όπως για παράδειγμα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, και αφού ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση της λάσπης που είχε κατακλείσει το ισόγειο, τα ισόγεια των κτηρίων, πολλών κτηρίων, και μετά από την ειδική απολύμανση των αιθουσών. Ενώ το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, το οποίο στην κυριολεξία θαύτηκε στη λάσπη, παραμένει κλειστό μέχρι σήμερα και άγνωστο μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστό λόγω των εκτεταμένων ζημιών που περιλαμβάνουν την πλήρη καταστροφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μεγάλες, πολύ μεγάλες απώλειες σε βιβλία και σε ιστορικά συγγράμματα που ήταν αποθηκευμένα στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτηρίου. Ας σημειωθεί ότι πριν από τις πλημμύρες, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εξυπηρετούσε περί τους 200 με 300 φοιτητές την ημέρα και ακόμα περισσότερους σε περίοδο εξετάσεων και παραμένει κλειστή από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Πού οφείλεται όμως η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης? Οφείλεται στο ότι για την εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας, για όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για τη σημερινή, ποτέ δεν ήταν προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών και τα δημόσια αγαθά. Μας μιλούν συνεχώς για αντοχές της οικονομίας και για δημοσιονομικούς περιορισμούς, την ίδια ώρα που η χώρα είναι πρωταθλήτρια στις δαπάνες για το ΝΑΤΟ, με το 3,5% του ΑΕΠ της Ελλάδας να διατίθεται για στρατιωτικές δαπάνες, ενώ οι προϋπολογισμοί δήμων αλλά και της περιφέρειας Θεσσαλίας συγκροτούνται με βάση τις προτεραιότητες επιχειρηματικών συμφερόντων, προκειμένου η Θεσσαλία να παίξει ρόλο διαμετακομιστικού κέντρου εμπορευμάτων και ενέργειας, αλλά και να ανταποκριθεί σε νατοϊκούς σχεδιασμούς. Όλα, όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στην αρχή, διέπονται από τη λογική κόστους-οφέλους. Αυτή η λογική είναι που χαρακτηρίζει και διαπνέει και το λεγόμενο στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας, το οποίο περιγράφεται στην έκθεση της Ολλανδικής εταιρείας στην οποία το ανέθεσε η κυβέρνηση. Το σχέδιο, που είναι εντελώς αντίθετο με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την προστασία της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας, της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, συνολικά της εργατικής τάξης, των βιοπαλλεστών αγροτών, της πλειοψηφίας του λαού της Θεσσαλίας, το σχέδιο αυτό συνδέει τις αναγκαίες αντιπλημμυρικές υποδομές με το κόστος τους και κινείται εξ ολοκλήρου πάνω στην εφαρμογή των οδηγιών και των αποφάσεων που αναφέρονται στην ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, και γενικότερα
αποφάσεων που έχουν εκδώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την ανατροπή των σχεδιασμών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδιασμοί που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν τις αιτίες των καταστροφών στη Θεσσαλία και που θα συνεχίσουν να υπονομεύουν τη λαϊκή περιουσία και την ίδια τη ζωή του λαού. Και σε αυτό το πλαίσιο, επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι η συνδικαλιστική παράταξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Σύλλογο των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, η οποία στηρίζεται από το ΚΚΕ, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, γνωστή και ως ΔΙΠΑΚ, για πρώτη φορά φέτος κατέβηκε στις εκλογές του Πανεπιστημίου, στο Σύλλογο Καθηγητών, οργανωμένα και με συστηματικό αγώνα και κατάφερε από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέχρι σήμερα για πρώτη φορά να εκλέξει έναν αντιπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στους δρόμους της διεκδίκησης και η ενίσχυσή του στους χώρους δουλειάς και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου μπορούν να συμβάλλουν ώστε να δοθεί με καλύτερους όρους αυτός ο αγώνας και το δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας να απαντηθεί οριστικά. Οι ζωές μας. Σας ευχαριστώ.